Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε τώρα στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας και θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν την Χαλκιδική και τη γενικότερη πολιτική σκηνή, βέβαια. Κοντά μας είναι ο βουλευτής του Κινάλ στη Χαλκιδική, ο κύριος Απόστολος Πάνας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Πάνα. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Στη Βουλή βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι για πάρα πολλά θέματα, ενώ ταυτόχρονα σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και Δήμων ανεβαίνουν για το προσφυγικό. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, κύριε Πάνα. Σας απασχολεί στη Χαλκιδική και σαν βουλευτή εκπρόσωπο του Κινάλ αυτή τη στιγμή, σας απασχολεί αυτό όλο που γίνεται με το μεταναστευτικό? Το ζήτημα του προσφυγικού και εν γέννη του μεταναστευτικού ήταν από τα πρώτα θέματα τα οποία υπήρχαν και στην προεκλογική ατζέντα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι κανείς έπεσε από τα σύννεφα στο ότι θα βρισκόμασταν σε ένα τέτοιο σημείο με πολύ μεγάλες ροές από όπου και αν προέρχονται στη χώρα μας. Άρα, ήταν και το θέμα που η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει σαν ένα από το πιο βασικά και έπρεπε να δείξει και τα δικά της πολιτικά αντανακλαστικά, αλλά και τον σχεδιασμό τον οποίο είχε θέσει πολύ πιο νωρίς για αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και από τα πρώτα δείγματα τα οποία έχουμε. Και επειδή χρησιμοποιούμε έτσι αρκετά τις μετρήσεις το τελευταίο διάστημα και λέμε ότι μια κυβέρνηση είναι επιτυχημένη, σήμερα κιόλας είδαμε μια μέτρηση ότι 7 στις 10 δεν αναγνωρίζουν τις ενέργειες ως θετικές που κάνει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Άρα εδώ τι είχαμε? Είχαμε μια αντιμετώπιση του θέματος χωρίς μια συγκεκριμένη στρατηγική. Υπήρξε μια πολύ γρήγορη νομοθέτηση εξ ανάγκης, θα έλεγα, για κάποια ζητήματα και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή χωρίς να αντιμετωπίσουμε το θέμα ευρωπαϊκά, καθώς υπάρχει μια παρακαταθήκη ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως πρέπει, να τυρανάει από τη χώρα μας και εν γέννη τις περιφέρειες αυτό το θέμα, και νομίζω ότι είναι το πρώτο ζήτημα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά και το πρώτο σοβαρό ζήτημα που φαίνεται η κυβέρνηση ουσιαστικά δεν είχε καμία συγκεκριμένη στρατηγική. Σε ποιους χειρισμούς θα έπρεπε να μπει όμως το Υπουργείο, κύριε Πάνα, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυσαρέσκεια? Οι τοπικές κοινωνίες στην Κεντρική Μακεδονία εκφράζουν δυσαρέσκεια γιατί δεν γίνεται σωστή ισοκατανομή. Η Χαλκιδική τώρα έχει ξεφύγει βέβαια από όλο μέχρι στιγμής. Πρώτα απ' όλα, δεν έχει δεχτεί έναν όγκο. Υπήρξε μία διχογνωμία του Πρωθυπουργού πριν και μετά σε ό,τι αφορά το θέμα των ροών. Από εκεί και πέρα, το θέμα αυτό άνοιξε πολύ πιο αργά σε σχέση με αυτό το περιμέναμε στους 4-5 πρώτους μήνες της διακυβέρνησης. Δηλαδή, μπήκαν μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία έκαναν τη δουλειά τους επικοινωνιακά, αλλά όταν ήρθε η ταπαγκέρα το τι θα κάνουμε με το προσφυγικό, που ήταν βασικό ζήτημα, σηκώσαμε τα χέρια ψηλά. Το τρίτο πολύ σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι ότι το θέμα δεν είναι εθνικό, είναι ευρωπαϊκό. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε μπροστά μας και την Ευρώπη. Να αντιληφθεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας μόνο με το σκεπτικό ότι πάρτε κάποια χρήματα και κάνετε μια διαχείριση. Ένα συνολικό ζήτημα που χρειάζεται και μια πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί. Ναι, ως προς τον αριθμό που μπορούμε να δεχτούμε. Ακριβώς. Γιατί αυτό που λέει η Ευρώπη δεν είναι λανθασμένο. Είναι ορθό. Σας δίνουμε εμείς τα χρήματα και την βοήθεια και εσείς κάντε. Ναι, μοιράστε τους. Το τέταρτο πολύ επίσης ζήτημα είναι ότι θα πρέπει. Αυτό πρέπει να γίνει και πολύ πιο πριν. Θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, στις οποίες, όπως είπατε, και η Χαλκιδική προθέσεις είχε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ναι. Δήμος Προποντίδας για μια ιδιωτική αίτηση που έγινε στην περιοχή της Τενέδων, δεν κάνω λάθος, για να δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό hot spot, αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, θα πρέπει να ετοιμαστούν όλες αυτές οι κοινωνίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Άρα εγώ δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή λευκή επιταγή και να πω ότι δεν γνώριζε αυτό το ζήτημα, ότι θα φτάσει στα χέρια της μια κυβέρνηση η οποία θέλετε να λέγεται έτοιμη σε αυτό το ζήτημα, το θέμα. Και πέμπτο πολύ σημαντικό σημείο, πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Γι' αυτό είναι όλα τα κόμματα, γι' αυτό είναι οι φορείς να καθίσουν αφού σε ένα τραπέζι, προκειμένου να δουν πώς συνολικά ο καθένας από την πλευρά που βρίσκεται, από τα ευρωπαϊκά, από τους ευρωπαϊκούς φορείς που εκπροσωπεί, πώς μπορεί πλέον η χώρα μας να μην γίνει απλά ένας δέκτης μόνο κάποιων πραγμάτων, αλλά να γίνει ένας οργανωμένος δέκτης είτε προσφύγων είτε μεταναστών, προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα που έχει προκύψει. Η εκπαίδευση των πολιτών, στην οποία αναφερθήκατε, πώς θα γίνει και ποιος πρέπει να μπει σε αυτή αυτό τη διαδικασία? Να σας πω κάτι. Στα διαβατά, οι εικόνες που είδαμε δεν είναι εκπαίδευση πολιτών. Είναι μια σειρά πραγμάτων τα οποία έχουμε πάρει πρίκα. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να ανοίξουμε.
και για το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και για το πόσο γρήγορα το θέμα προέκυψε στη χώρα μας, αλλά και για κατά πόσο στην ατζέντα αυτού του ζητήματος η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική το βλέπει σαν πρώτο. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πρέπει να είναι πρώτο, κύριε Πάνος, ξεκινήσουμε με εκεί. Θα σας πω το εξής. Δεν είναι πρώτο για την κυβέρνηση σήμερα. Από ό,τι κατάλαβα προχθές και στη συγκέντρωση που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τους βουλευτές στην άτυπη, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε το Σαββατοκύριακο, αυτό το οποίο είπε είναι ότι ναι, μεν υπάρχει το προσφυγικό, αλλά ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα οικονομικά θέματα. Σαν ατζέντα. Άρα, εμένα μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι η πρώτη μαύρη, μεγάλη μαύρη τρύπα της διαχείρισης αυτού του ζητήματος. Και επειδή είμαστε από τους πρώτους και σαν κόμμα και σαν κίνημα αλλαγής που είχαμε βάλει αυτό το θέμα από την ατζέντα από τις πρώτες μέρες, εν πάση περιπτώσει, της νέας κυβερνητικής πολιτικής, νομίζω ότι φαίνεται ότι εδώ δεν υπήρξε σχέδιο. Εσείς που είστε βουλευτές στις τοπικές κοινωνίες, είστε βουλευτές στην περιφέρεια, κύριε Πάνα, αν κληθείτε από τον κόσμο να συνδράμετε σε μια κατάσταση τέτοια, πώς θα μπορέσετε όμως να την αντιμετωπίσετε? Αν εσάς, στη Χαλκιδική, σας πιάσουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Νέας Τενέδου, σας πιάσουν, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, έρθει μια αντιπροσωπεία και σας βρει. Αν ζητηθεί η βοήθειά σας, αν προχωρήσει η αίτηση του ιδιώτη και γίνει αυτή η δομή προσφυγική στη συγκεκριμένη περιοχή. Πριν από λίγο καιρό υπήρξαν υπόνοιες για τέτοιους τουριστικά καταλήμματα κάτω στη Σάρτη. Στην Καλλικράτεια έχουν ακουστεί κατά καιρούς ότι οι ιδιώτες με μικρές ξενοδοχειακές μονάδες είναι προτίθενται να τις διαθέσουν σε αυτή την περιοχή. Είναι και η περιοχή σας η Καλλικράτεια, ούτως ή άλλως. Και στη Μεταμόρφωση ακούστηκε. Και στη Μεταμόρφωση, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι το τι ακούγεται, γιατί η Χαλκιδική, εν πάση περιπτώσει. Τη Χαλκιδική την προστατεύει ο τουρισμός πολύ, μέχρι στιγμής. Πρώτα απ' όλα, η Χαλκιδική είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Εντάξει. Δεν ο καθένας θα μπορούσε να το πει για τον τόπο. Όμως μπορώ... Και η πιερία για τους κατερνιώτες. Η Χαλκιδική, να μου επιτρέπετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και σε πολλά άλλα ζητήματα, τα οποία τουλάχιστον εμείς τα έχουμε αναφέρει πάμπολες φορές από εδώ. Απλά. Για να μην πάμε σε μια διαδικασία, αν γίνει κάτι και αν προκύψει κάτι. Δεν θέλετε να είστε έτοιμος όμως και να κάνετε μια πρόληψη. Αν μου επιτρέψετε, και για να μην πάμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι αυτό είναι θετικό, αυτό είναι αρνητικό, και ξέρετε, πολύ εύκολα μπορούμε να βάλουμε ταμπέλες σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σε ανθρώπους και σε φορείς και σε αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Το σημαντικό είναι οποιαδήποτε επιλογή, γιατί την επιλογή την έχει η κεντρική εξουσία, εντάξει, αυτού του θέματος. Δεν την έχει η αυτοδιοίκηση, ούτε την έχει ένα σύλλογος, ένα τοπικό συμβούλιο, ένας βουλευτής μόνος τους. Θα πρέπει οποιασδήποτε τέτοιες κινήσεις να γίνονται ύστερα από ένα σχεδιασμό ο οποίος υπάρχει, ύστερα από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι μόνο αν θα επηρεάζουν μια τοπική κοινωνία, αλλά το κατά πόσο επηρεάζουν εν γέννη την παρουσία ενός νομού σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη. Πάντως αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για την Τένεδο, κύριε Πάνα, είναι μία αίτηση που έφτασε στο Δήμο μέχρι στιγμής και όχι κάπου περισσότερο. Και εγώ είχα σήμερα μια επικοινωνία με τον ίδιο τον πρόεδρο και κάναμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αν διαβάσετε τα τμήματα της αίτησης, γιατί την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, επειδή είπατε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, αναφέρεται σε μία δομή που στη συνέχεια, αφού αποχωρήσουν οι πρόσφυγες, έτσι πολύ περιληπτικά το λέω, θα μετατραπεί, γιατί όχι, σε μία παιδική κατασκήνωση. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω την αίτηση ενός ιδιώτη, ο οποίος στην ουσία θέλει να κάνει μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μια ιδιωτική επιχείρηση. Αυτή θα έχει κέρδος. Ακριβώς. Μιλάμε για μια ιδιωτική. Δεν μπορώ να την αξιολογήσω. Γιατί έχουν οικονομικά ωφέλη. Την αξιολόγησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, την αξιολόγησε η τοπική κοινότητα, την αξιολόγησαν οι φορείς. Έγινε, αν δεν κάνω λάθος, ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν αξιολογήθηκε αν θα έρθουν πρόσφυγες ή μετανάστες, που πρέπει να τους παρέχουμε πραγματικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από. Πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι, έχοντας περάσει πάρα πολλά, και εμείς οι περισσότεροι προερχόμαστε από προσφυγικές περιοχές. Ιδιότερα στο Δήμο Προποντίδας, και υπάρχουν και πάρα πολλές προσφυγικές περιοχές σε όλη τη Χαλκιδική. Mm-hmm. Λοιπόν, και την ευαισθησία του ο Έλληνας πολίτης νομίζω ότι την έδειξε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είχαμε δει και τι έγινε στο Κιλκής και πόσα καραβάνια έφυγαν από πολίτες να στηρίξουν τότε την προσπάθεια που γινόταν στους πρόσφυγες. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι άλλο αυτό και άλλο να έχουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία έρχεται ξαφνικά, χωρίς κανένα σχεδιασμό και κάνοντας μια αίτηση που μπορεί είτε επειδή δεν υπάρχει καλή ενημέρωση,
είτε επειδή γίνεται σε μια χρονική στιγμή που ακούγονται διάφορα, είτε για πολλούς λόγους, να ταράξει μια τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι εκεί στηρίχθηκε και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι μια απόφαση που οφείλουμε να τη σεβαστούμε προς τη μήνυ και κατά αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θα είμαστε εδώ, θα είναι εδώ και η τοπική αυτοδιοίκηση θα το δει. Επειδή μιλάτε για ιδιαιτερότητες της Χαλκιδικής, υπάρχει κομμάτι αυτής της περιφερειακής ενότητας που μπορεί να δεχτεί 200 ανθρώπους, για παράδειγμα. Το θέλω μια δική σας εκτίμηση. Δεν μπορώ, ότι μπορεί να ολόκληρη η Χαλκιδική. Μπορεί να υπάρχουν, παντού μπορεί να υπάρχουν κομμάτια και μπορεί να υπάρχουν περιοχές και μπορεί να υπάρχουν έτσι, περιοχές οι οποίες μπορούν να οργανωθούν έτσι ώστε να προσφέρουν και σε μια τοπική κοινωνία. Πολλές. Γι' αυτό σας λέω ότι θα έπρεπε, εφόσον είχαμε μια καινούργια πολιτική συγκυρία σε αυτή τη διαδικασία, να υπάρξει ένα σχεδιασμό σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν ξέραμε ότι θα υπάρξει συμφόρηση στα νησιά και θα πάρουμε τους πρόσφυγες και θα, στην ουσία, θα διοχετευτούν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, γιατί δεν κάναμε κάτι πιο οργανωμένο. Δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι το γνωρίζαμε. Ή πιο πριν προεκλογικά λέγαμε ότι θα σταματήσουμε τις ροές, θα βάλουμε φρένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε άλλο σχεδιασμό. Δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αντίθετα, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία στο συγκεκριμένο ζήτημα φαίνεται να είναι απούσα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν ενημερώνονται πάντα οι αυτοδιοικητικοί και το γνωρίζετε πολύ καλά, γνωρίζω, κύριε Πάνε. Το γνωρίζω. Και από πού προέρχεται η ενημέρωση και πόσο εκ των υστέρων είναι. Το γνωρίζω αυτό. Το ξέρω. Και έχω διατελέσει και αυτοδιοικητικός και έχει τύχει πάρα πολλές φορές να έρχονται στα χέρια μας αποφάσεις από την κεντρική εξουσία που δεν ξέρουμε από πού προήλθαν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και ξέρετε, προσπαθούν να δημιουργηθούν δύο μέτωπα. Δηλαδή, υπέρ και κατά εννοείται. Ναι, αυτό το πράγμα είναι λάθος. Ειδικότερα στη Χαλκιδική το ζήσαμε και για άλλα πράγματα και δεν κατέληξε πουθενά. Λοιπόν, εδώ δεν είναι να δημιουργήσουμε μέτωπα. Δεν είναι κάποιος περισσότερο Έλληνας από κάποιον άλλον ή κάποιος άλλος είναι περισσότερος ανθρωπιστής από κάποιον άλλον. Εδώ πραγματικά πρέπει να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ωραία, και από την άλλη να μην υπάρχει, να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να μην διαταραχτούν οι τοπικές κανόνες μιας κοινωνίας. Αυτό θέλει πάρα πολλά. Θέλει, όπως σας είπα πιο πριν, εκπαίδευση, ενημέρωση, να γνωρίζει ο κόσμος τι πραγματικά γίνεται στην περιοχή του. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε και αποφάσεις οι οποίες και να στηρίξουμε και άλλους ανθρώπους από άλλες περιοχές που έρχονται στη χώρα μας. Άραστε, το κλείνουμε προς το παρόν αυτό το θέμα, κύριε Πάνα, γιατί ούτως ή άλλως οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν κάθε φορά που συζητάμε κάτι τέτοιο. Να έρθουμε λίγο στο ζήτημα που έχει να κάνει με την συνέχεια των προσπαθειών που έγιναν για αποκατάσταση μετά τις πλημμύρες του καλοκαιριού στην Χαλκιδική. Σήμερα είχαμε και μία ανακοίνωση, ένα ρεπορτάζ που αφορά τα έργα οδοποιίας από δημόσιες επενδύσεις. 5 εκατομμύρια ευρώ πρόκειται να έρθουν στη Χαλκιδική. Είναι για παρεμβάσεις σε όλους τους δήμους πλην της Νέας Προποντίδας, δηλαδή Αριστοτέλη, Πολύγυρο, Σιτωνία και Κασάνδρα. Αποκατάσταση λοιπόν του κατεστραμμένου οδικού δικτύου από τις πλημμύρες. Είναι από δημόσιες επενδύσεις 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αρκετή μια τέτοια παρέμβαση για να πούμε ότι μπαίνει σε ρυθμούς ξανά μια Χαλκιδική που επλήγει σε αγροτική ανάπτυξη, σε γεωργική παραγωγή, σε τουριστικά καταλήμματα, καταστήματα. Πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, η Χαλκιδική πλήγησε σε πάρα πολλούς τομείς. Άρα πάρα πολλοί τομείς, υπάρχουν και πάρα πολλά υπουργεία τα οποία πρέπει να τους διαχειριστούν. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αγροτικά ζητήματα, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Υποδομών. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των πραγμάτων σε ό,τι αφορά το κομμάτι του δημοσίου επενδύσεως. Και μου κάνει εντύπωση από ό,τι λέτε, λείπει ο Δήμος Προποντίδας από αυτή τη διαδικασία. Στο κομμάτι του συγκεκριμένου, ναι. Στο κομμάτι του συγκεκριμένου. Από εκεί και πέρα, εγώ από το Σεπτέμβριο, με το που δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα των γαλαζοπτώσεων, υπήρξε ερώτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα των αποζημιώσεων των πολιτών και των αγροτών κυρίως για τις καταστροφές τις οποίες είχα. Συγκεκριμένη απάντηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δυστυχώς δεν μας δόθηκε. Υπάρχει και μία συνάντηση το επόμενο χρονικό διάστημα και τις επόμενες μέρες που έχω προγραμματισμένη με τον ΕΛΓΑ, όπου θα συζητήσουμε το θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει.
Υπάρχουν περιοχές οι οποίες επίσης έχουν πληγεί και βλέπουμε την ανάγκη του Υπουργείου για μια διαφορετική προσέγγιση ώστε να τρέξουν κάποια γρήγορα και κάποια πράγματα πιο γρήγορα, όπως για παράδειγμα η Μαθεία. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι δεν έχει, ενώ είχαμε μια, θα έλεγα, μια πρώτη επικοινωνιακή έτσι, διαχείριση από υπουργούς που ήρθαν στη Χαλκιδική την πρώτη εβδομάδα, αν θυμάστε, που υπήρξαν οι καταστροφές. Το πρώτο 24ωρο. Και λιγότερο. Από παρουσία πολλών θεσμικών. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας, θεσμικούς, ο κ. Καρδαλιάς, ήταν ο Υπουργός Τουρισμού. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Εγώ θυμάμαι γιατί ήμασταν στις σκέψεις όλες αυτές. Λοιπόν, ενώ είχαμε λοιπόν μια πρώτη έτσι, κινητικότητα πολύ μεγάλη. Μια εβδομάδα μετά τις εκλογές πάντα μιλάμε. Ναι, λοιπόν, έτσι. Νομίζω ότι φτάνουμε τώρα σχεδόν, θα φτάσουμε σε 15 μέρες τον τελευταίο μήνα σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό, ο οποίος είναι και να πω 15-20 μέρες κουτσός. Λοιπόν, και κάτι ουσιαστικό, εν πάση περιπτώσει, και κάτι χειροπιαστό, πέρα από κάποια χρήματα που ήρθαν στους Δήμους, δεν έχουμε δει. Άρα, νομίζω ότι ακόμα περιμένουμε σε αυτό το ζήτημα. Είναι μόνο για την αγροτική ανάπτυξη, θα Όχι, λεπτά. Όχι. Είναι μια σειρά από και άλλων ζητημάτων. Προφανώς υπάρχουν και θέματα οδοποιίας τα οποία δημήθηκαν. Υπάρχουν θέματα που ζήτησαν άμεσα χορήγηση χρημάτων οι Δήμοι. Δόθηκαν κάποια χρήματα, ειδικότερα για προβλήματα που είχαν. Το κλειστό γυμναστήριο Μουδανιών, για παράδειγμα, τώρα, σήμερα ήρθε η ανακοίνωση της χρηματοδότησης και πάλι κουτσουρεμένη σύμφωνα με τον κύριο Καρά, θα βάλει τα υπόλοιπα ο Δήμος. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα των κλειστών των Μουδανιών είχε πολύ μεγάλες ζημιές. Εντάξει, δηλαδή ο Δήμος Προποντήτης εδώ πολύ σωστά θέτει το ζήτημα. Και πολύ καλός λέει ο Δήμαρχος ότι η χρηματοδότηση η οποία ήρθε με αυτή την οποία περίμενε είναι κουτσουρεμένη και θα αναγκαστεί ο Δήμος να βάλει κάποια χρήματα. Άρα, οτιδήποτε έχει έρθει, έχει έρθει πολύ λιγότερο από αυτό το οποίο περίμενε η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο στήριξης γενικώς της αγροτικής παραγωγής, τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Πάνα, και πώς προσπαθείτε να στηρίξετε αυτό που λέγεται γεωργία στη Χαλκιδική? Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, βέβαια. Η ιδιαιτερότητα δική μου είναι ότι το συγκεκριμένο τομέα τον έχω και πανελλαδικά από το κίνημα αλλαγής. Είναι ένας αρκετά έως πολύ δύσκολος τομέας, ιδιόμορφος, με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά σε πανελλαδικό επίπεδο. Το δηλαδή, βάζω σε τοπικό επίπεδο, γιατί αυτό μάλλον αυξάνει και τις απαιτήσεις που θα έχουν από εσάς, όχι μόνο οι ψηφοφόροι σας, όλοι οι πολίτες της Χαλκιδικής. Έτσι ακριβώς είναι. Και τι εννοώ. Από τη μία λοιπόν έχουμε τα βασικά ζητήματα οποία έχει ο αγρότης, τα οποία είναι ζητήματα καθημερινότητας, αλλά και ζητήματα μιας χρόνιας κατάστασης τα οποία δεν έχουν επιληθεί. Και από την άλλη είναι ένα καινούριο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να υπάρξει για την αγροτική πολιτική της χώρας, για το πώς δηλαδή θα έχουμε το νέο αγρότη και πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η νέα αγροτική πολιτική. Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι, πολύ άμεσα, και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά της, να το πω έτσι, ελάσσονος αντιπολίτευσης, κάπως έτσι, από την πλευρά του κοινοβουλευτική, είναι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δηλαδή, ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας απαντήσει σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως η αργοπορία στην πληρωμή των σχεδίων βελτίωσης, όπως τα θέματα των γαλασσοπτώσεων, όπως βάλαμε το θέμα του αγροτικού πετρελαίου θέρμανσης για να μπορέσει να έχουμε μια μεγαλύτερη μείωση. Είχαμε τα ζητήματα των παραγωγών, που το βάλαμε πανελλαδικά το θέμα. Και τώρα θα έχουμε μια συνολική ερώτηση, στο επόμενο χρονικό διάστημα επίκαιρη, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για μια σειρά ζητημάτων που έχουν προκύψει στον αγροτικό τομέα. Τι θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά, ενώ έχουμε δει πάρα πολλά νομοσχέδια, αναπτυξιακά, κινήσεις από την κυβέρνηση, στο κομμάτι της αγροτικής πολιτικής δεν έχουμε ακόμα καμία συγκεκριμένη δέσμευση και συγκεκριμένη δήλωση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός από την έκθεση, αν δεν κάνω, έκανε μία μικρή αναφορά στο κομμάτι της αγροτικής πολιτικής. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ ο τομέας αυτός είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας, στην ουσία τι εννοούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εννοούμε τις αγροτικές επιχειρήσεις. Και θα δείτε και πάρα πολλά επιμελητήρια ακόμα και τώρα, και στη Χαλκιδική γίνεται αυτό, δεν κάνω λάθος, για να μπορούν να συγκρατηθούν και να έχουν τη δυναμική να εγγράφουν αγροτικές επιχειρήσεις. Από τη μία λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε ένα αγρότη ο οποίος υπερφορολογείται. Γι' αυτό γίνεται το επιμελητήριο, πάντως το αγκάλιασε ως μέτρο. Αυτό λέμε, ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι αγρότης παραγωγή. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ έτσι το νομίζω. Ναι, ναι. Αγροτικού τομέα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, από τη μία λοιπόν τι έχουμε. Ένα αγροτικό τομέα ο οποίος υπερφορολογείται, ο οποίος έχει τα
τις ατυχίες τις οποίες μπορεί να έχει σε μια περιοχή, για παράδειγμα, όπως στη Χαλκιδική, όπου είχε τα ζητήματα με την ελιά, όπου είχε φέτος τις χαλαζοπτώσεις, όπου είχε. Και από την άλλη, έχουμε βασικά θέματα ανάπτυξης της αγροτικής πολιτικής, τα οποία πρέπει να γίνουν, δηλαδή να μιλήσουμε για το κομμάτι της ψηφιακής γεωργίας, να μιλήσουμε τη μετάβασή μας πλέον, γιατί εκεί είναι το μέλλον, στη μεταποίηση, δηλαδή θέλουμε τον αγρότη να γίνει και μεταποιητής, παραγωγός και μεταποιητής, για να μπορεί να έχει το δικό του προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφωθεί μια ατζέντα που μέχρι τώρα δεν την έχουμε. Και μέσα σε όλο αυτό ενώνεται με τη νέα ΚΑΠ, η οποία από χθες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν και οι συζητήσεις στην Ημανθία, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη έγινε από πλευρά Υπουργείου, η οποία από ό,τι φαίνεται μπορεί να. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μειωμένη για την αγροτική πολιτική της χώρας μας, η οποία απευθύνεται σε αυτά που σας είπα, στη μεταποίηση κατά κύριο λόγο. Η νέα ΚΑΠ, αν θα είναι μειωμένη, δεν ήταν ενθαρρυντικά τα στοιχεία και μέχρι από την πρώτη στιγμή που έγινε η συζήτηση. Αυτό σας λέω. Άρα λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση από τη μία να αναλογιστεί το τι κάνει με τα βασικά ζητήματα, το δεύτερο να έχει μια νέα ατζέντα για την αγροτική πολιτική της χώρας, η οποία δεν έχει γίνει, και το τρίτο να δούμε τι θα κάνουμε με τη διαπραγμάτευση της νέα ΚΑΠ. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχει να διαχειριστεί. Και μέσα στον αγρότη, επειδή πάρα πολλές φορές γίνεται λόγος, θα ήθελα ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική να βάλουμε και το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Προχθές έκανα μια ερώτηση για το κομμάτι της ελληνοποίησης των αγροτικών προϊόντων. Ναι. Λοιπόν, και να βάλουμε και το κομμάτι και για την τιμή του γάλατος επίσης. Λοιπόν, και να βάλουμε και το θέμα της αλίας, που δεν είναι ξένο από εμάς. Και ξέρετε που, τι ζητήματα, τουλάχιστον εσείς, κυρία Δημελή, πολλά χρόνια κάνετε και ασχολείστε με το ρεπορτάζ της Χαλκιδικής. Το πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε. Τελειώνοντας, γιατί προσπαθώ να τα προλάβω όλα, να μιλήσουμε και για το. Είχα και μια συνάντηση. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε. Έτσι, θα συνεχίσουμε, κύριε Πάνα. Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.